Κυρίες και κύριοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του eFood. Έχουμε βίντεο gaming εδώ, θα παίξουμε Among Us YouTubers μαζί με eFooders. Το Among Us φυσικά ένα παιχνίδι που έχει προκαλέσει πανικό το τελευταίο καιρό και εγώ δεν έχω ιδέα, είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που παίζω. Μείνετε εδώ μαζί μας μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθετε πώς θα κερδίσετε το φαγητό σας από το eFood για μία ολόκληρη εβδομάδα. Και Among Us και φαΐ απ' όλα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους YouTubers. Είμαι εγώ, ο Γιώργος Βαγιάτας. Είναι μαζί μας η Φωτεινή, φυσικά, η Φωσμπλοκ. Φωτεινή, πες γεια. Γεια σας! Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα παίξουμε Among Us. Βέβαια, Βαγιάτα, από ό,τι έμαθα, είσαι πολύ νουμπάς και σε φοβάμαι, θα κάνεις όλο βλακίες. Ελπίζω να μην μπω impostor μαζί σου. Η Φωτεινή με είπε νουμπά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Πάνο Ντεντ. Πάνο, δικό σου. Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που θα παίξω, γιατί προφανώς έχω ελπίδες να κερδίσω κι άνετα κιόλας, γιατί έχω δει τον ανταγωνισμό. Ω, μεγάλες δηλώσεις. Πάμε τώρα και στον Αλεκούν. Αλεκούν, γεια σου. Χαίρετε, χαίρετε. Σας προειδοποιώ, μείνετε μακριά μου. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είχα κάτι άλλο να πω. Μείνετε μακριά μου ακόμα και αν δεν είμαι imposter. Και τώρα στους eFooders έχουμε τη Μαρία που είναι dispatcher στο eFood. Μαρία, πες ένα γεια. Γεια σε όλους. Άψογη Μαρία, χωρίς απειλές, χωρίς τίποτα. Γεια σε όλους. Πάμε στον Tekiller. Το πιο έξυπνο όνομα εδώ. Ο Tekiller ή κατακόσμων Βασίλης. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έχω έρθει για να νικήσω. Μόνο αυτό. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πολύ καλός ο Βασίλης. Όση απειλή χρειάστηκε. Πάμε τώρα στον Κόκορα ή κατακόσμων Δημήτρη που δουλεύει στο sales. Και σε όλους, να ξέρετε, δεν είμαι impostor. Ποτέ. Ποτέ, όντως. Έχει αυτή την ατυχία. Και τέλος, πάμε στο Βοσκό, το Γιάννη, ο οποίος είναι community manager στο eFood. Καλησπέρα. Εγώ θα πατήσω meeting μόνο αν πρόκειται να παραγγείλουμε κάτι. Εγώ να ξέρετε ότι ήδη έχω παραγγείλει. Εδώ πέρα έχω δίπλα μου φαγητό, έχω κοντομπουκές, έχω πατάτες. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν πώς παίζετε, θα σας πω ότι μου έχουν πει εμένα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ πώς παίζετε. Είμαστε 8 άνθρωποι σε ένα διαστημόπλιο. Δύο από εμάς είναι imposters. Το παίζουν ότι είναι μαζί με εμάς, με το crew. Βάζω εμάς γιατί αποκλείεται να είμαι εγώ ένας από αυτούς. Αλλά στην πραγματικότητα θέλουν το κακό μας. Θέλουν να μας σκοτώσουν. Θέλουν να μας σαμποτάρουν. Ο σκοπός λοιπόν του crew είναι να βρει ποιοι είναι οι imposters, αλλά και να κάνει τα καθημερινά tasks. Γιατί διαστημόπλαιο είναι, θα έχει και κάποιες δουλειές. Δεν τα αφήνουμε έτσι. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι να μπούμε τώρα να παίξουμε. Δεν έχουμε ιδέα ακόμα τους ρόλους μας και τα άλλα θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε να μπούμε. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Λοιπόν, Είμαστε όλοι έτοιμοι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Among Us YouTubers και eFooders. Let's do it. Πάμε. Τώρα δεν μιλάει κανείς. Ησυχία. Εγώ είμαι crewmate. Ποιος από εδώ είναι ο δολοφόνος. Πατάς το χάρτη, βλέπεις που πρέπει να πας, που έχει δουλειές. Απά να κάνω εγώ αυτή εδώ τη δουλίτσα. Τι κάνω, γιατί τα σπάω αυτά. Κάνω ένα download, δεν είναι παράνομο. Έχει πολύ κόσμο εδώ μέσα σε αυτό το δωμάτιο. Εγώ κάνω download και δεν βλέπω. Τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ. Φωσμπλοκ, όλοι εδώ είναι. Μου αρέσει να κάνω task. Γενικά θέλω να υπάρχει σωστή δουλειά. Η Φωτεινή εδώ μεταξύ περιφέρεται πάρα πολύ. Κάποιος πέθανε. Κάποιος πέθανε! Έχουμε δύο πτώματα. Εγώ το έκανα! Ποιος πέθανε? Περίμενε. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιον είδα. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα report μπροστά μου και το πάτησα. Αλλά ήμουν στο electrical, να ξέρετε. Εγώ έκανα full on δουλειές. Έχω κάνει όλα τα task εδώ μέσα να πω. Φάντασμα, εμένα είδε. Επειδή είμαι παλιός παίχτης, να πω ότι οι impostor δεν είναι καλοί παίχτες γιατί δεν κάναν ούτε ένα σαμποτάζ. Ο impostor έχει σκοτώσει ήδη δύο παίχτες μέχρι να γίνει report και ουσιαστικά τώρα υπάρχει μια συζήτηση για το ποιος μπορεί να ήταν αυτός, αυτοί οι δύο impostor που κάνανε τους φόνους. Εγώ δεν ήμουν σίγουρα. Πού είναι το electrical? Είναι... Το στη μέση. Εκεί βρέθηκαν τα πτώματα. Ένα, ναι. Μπορεί να ήταν και τα άλλα, δεν πρόβλημα. Το άλλο δεν το είδα, αλλά το είδα να πηγαίνει κάπου δεξιά του χάρτη, νομίζω με πολλούς. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι πάνω στεντ, γιατί τον είδα να τσεκάρει συνέχεια. Ναι, και εγώ ήμουνα και μόνη μου μαζί του και δεν με σκότωσε και ήταν και με το Βαγιάτα. Και εγώ έμεινα μόνο μου. Και εγώ έμεινα μόνο μου με τη Φωτεινή και δεν μου έκανε τίποτα. Εμένα μου κάνει ο Κόκορας, γιατί νιώθω ότι πηγαίνει πέρα εδώ περίεργα και νιώθω ότι με κυνηγούσε σε κάποια φάση. Μοιάζει λίγο. Κόκορας είναι λίγο. Και δεν λέει και τίποτα. Έκανες περίεργες κινήσεις εκεί πάνω στο web. Ψέματα, σε είδα admin. Παιδιά, εγώ τον ψήφισα πάντως τώρα από εκεί και εγώ. Συγγνώμη αν κάνω λάθος. Αν δεν είναι ο Κόκορας, θα είναι η Φωτεινή. Βασικά, αν ήταν η Φωτεινή, δεν θα έκανε σαμποτάζ. Δεν ξέρω, παρά είναι καλή και έξυπνη. Με τιμάει η αμφιβολία σας παρόλα αυτά. Το Among Us έχει αυτό το καλό. Ότι είναι ένα παιχνίδι που επειδή συζητάτε πάρα πολύ ώρα, είναι τέλειο για να τρως.
Δεν μαθαίνουμε αν ήταν ο Κόκορας, ε. Να ρωτήσω κάτι, όταν δεν γράφει, γράφει αν είναι imposter ή όχι. Όχι, δεν γράφει. Σαν στο είπα ότι είναι αυτός. Έχω βρεθεί μόνος μου με αυτούς και δεν με σκότωσε κανένας. Εγώ δεν αξίζω ένα θάνατο. Κόκορα, γιατί ήσουν τόσο σας. Εγώ έβλεπα το Βαγιάτα να κάνει απλά γύρες έτσι πάνω κάτω και λέω τώρα θα μπορούσε να αποφάσισα, είναι αποφάσισα να μην κάνω task και απλά να δω κανένα να πεθαίνει. Γιατί στην προηγούμενη γύρω έκανα μόνο task. Και εγώ είχα χάσει με το Βαγιάτα και κοιταζόμασταν σε ένα δωμάτιο. Έλεγα τώρα θα σκοτώσει τα γύρι. Ωραίο play, παιδιά. Τι είναι το 35 δευτερόλεπτα? Το cooldown είναι όταν σκοτώνει ο impostor. Έχει κάποια δευτερόλεπτα που δεν μπορεί να ξανασκοτώσει για να μην σκοτώνει στη σειρά. Οπότε τα παιδιά το αύξησαν για να είναι λίγο πιο δύσκολο. Οκ. Αρχίζει. Πάλι είμαι crewmate. Δεν είμαι ποτέ impostor. Τι να κάνω? Να πάω να κάνω task. Ρε, είδα έναν. Ποιος ήταν? Τον είδα να κάνει ό,τι κάνει task, αλλά δεν έκανε τίποτα. Δύο πτώματα. Λίγο τρελό, Ωραία. Να σας πω, εγώ είδα σε ένα δωμάτιο τον Αλεκούρ να κάθεται μπροστά σε ένα task, αλλά το task δεν έγινε ποτέ. Τι εννοείς? Ότι δίπλα που γράφει τα task δεν έγινε αυτό το task. Ρε, παιδί μου, αριστερά δεν γράφει τα task που πρέπει να γίνουνε. Τα δικά σου γράφει. Τα δικά σου γράφει εκεί πέρα μόνο. Α, οκ, δεν το ήξερα αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, τέλος πάντων, βρήκα τη Μαρία μέσα στο electrical, κομμένη στα δύο. Με τα φώτα δεν είδα κανέναν. Γιατί ήταν το κάρμα γενικά. Από εκεί κάνει και vent εύκολα, οπότε φαντάζομαι θα πήγε και θα κρύφτηκε. Το vent τι είναι? Το φρεάτιο στο οποίο κρύβονται οι impostor που έχει σε συγκεκριμένα δωμάτια. Είναι κάτω στο πάτωμα σαν καπάκι και μπαίνουν μέσα και κρύβονται. Σακαπάκι. Εγώ είδα το Βαγιάτα ψηλά στα weapons. Κατέβηκα προς τα κάτω, μπράβο. Δεν μπήκα ναύ. Εγώ το τελευταίο άτομο που είδα ήταν ο Μακαρίτης ο Πάνος, αλλά δεν έχω επαφή με το πτώμα. Πήγαινα να φτιάξω τα φώτα. Γιατί δεν τα έκανε στα φώτα? Γιατί δεν πρόλαβα, έγινε το report για το πτώμα. Δεν ήσουν εκεί πέρα. Να κάνουμε skip ή έχετε κάποιον σας? Εγώ δεν έχω κανένα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Λένε και κάτι ορολογίες. Μήπως είναι εσάς. Τι σημαίνει εσάς είναι τύπο? Ποιο να ψηφίσω? Έκανα skip εγώ. Δεν έχω ιδέα, οπότε δεν κατηγόρησα κάποιον. Έλα ψήφισε, δεν θα πάει κάτι στραβά, μην ανησυχείς. Εγώ έκανα skip. Ευχαριστώ Γιώργο. Τεκίλα. Τα φτιάξαν τα φώτα. Τι task είναι αυτά τρελά? Έπρεπε να ψηφίσουμε κάποιον, εντάξει. Έπρεπε. Όχι. Πολύ ύποπτο, πολύ ύποπτο, εντάξει. Γιατί δεν με έχει σκοτώσει ποτέ κανείς εμένα? Ένα γενικό πήγαμε να φτιάξουμε, φαγωθήκατε. Δεν σε είδαμε και δεν σε είδαμε. Εγώ το εκμεταλλεύτηκα για να σε κάνω frame. Δεν είδα ποτέ ποιος με σκότωσε, γιατί πράγματι έπρεπε να είχε κάνει vent. Η φωτεινή, γλυκά πονούσε το μαχαίρι η Μαρία. Άστο. Θα με σκοτώσει καμιά φορά κανένα, να δω πώς είναι. Ήθελα να σε σκοτώσω, γιατί σε πέτυχα, αλλά λέω ρε φίλε, κάνει το game τώρα, κρίμα είναι. Λέω να τα καταφέρω εδώ, μακάρι να είμαι κάτι καλό. Πάλι crewmate είμαι! Δεν είμαι ποτέ impostor. Τον είδα το καημένο το παιδί και κλαιγόταν, δεν με σκότωσε κανένας, δεν με σκότωσε κανένας. Γιώργο, καλύτερα να μην το έλεγες. Λοιπόν, με σκοτώσανε τώρα, ο Αλεκούν με σκότωσε. Ήταν 1000 κομμάτια μπροστά μου. Εσείς ναι, που ανοίξατε, εγώ τον μήνε. Είδα μόλις άνοιξαν τα φώτα. Οπότε εσείς που πήγατε στα φώτα θέλω να θυμηθείτε πολύ καλά ποιος έφυγε δεξιά. Γιατί με σκότωσα. Δεν γίνεται να ήμασταν όλοι, να ήσασταν όλοι στο electricity. Γι' αυτό λέω κάτι βρωμάει, παιδιά, ποιος άναψε τα φώτα. Υπάρχουν διαφωνίες εδώ για το ποιος χάλασε τα φώτα, ποιος τα άναψε μετά. Εν τω μεταξύ κάποιος δεν μιλάει καθόλου τώρα όση ώρα μιλάμε εμείς, έτσι το έχεις παρατηρήσει? Ναι, συγγνώμη, ήρθε ένας courier. Εγώ μιλάω συνέχεια ο καημένος. Δεν μιλάει φωτεινή. Αυτή πρέπει να είναι και λέει sorry, έχει έρθει ένα κούριερ. Έχει πολύ πλάκα να ξέρεις να έχεις πεθάνει και να βλέπεις συζητήσεις του ή να είσαι impostor και να τους ακούς. Είναι η πρώτη φορά που με σκοτώνουν. Μέχρι τώρα απλά περιφερόμουν. Δεν έχω γίνει εγώ impostor ποτέ για να σκοτώσω κάποιον. Μπόστε δικαιοσύνη. Εγώ έμενα στο electrical και έγινε το report. Και μπορώ να δώσω ότι δεν το έκανε το killer και μου λένε γιατί άναβαν τα φώτα. Ωραία. Άρα και πριν μπει το σκότωσε. Πάσε στοιχειώσω. Ωραία, σκοτώσαν τον Αλεκούν που ήταν ο δολοφόνος, τον βρήκαν, λέγανε που ήταν ο καθένας και τα κατάφεραν. Μπορώ να μετακινούμε και να κάνω κανονικά task, ε. Α, ναι, κάνω κανονικά task. Τα φαντάζομαι τα κάνουν κανονικά task, απλά περνάω μέσα από τους τοίχους. Νάτος, κυνηγάει τον Πάνο Ντέντ. Άρα ο Αλεκούν για να ψάχνει τον Πάνο Ντέντ είναι ο Πάνος. Αλεκούν πάει και ψάχνει κάποιον άλλον. Οπότε ο Αλεκούν θα ξέρει που να πάει να δει τη δράση, κατάλαβες. Τώρα ψάχνει τη φωσμπλοκ. Η Φωσμπλόκη του μεταξύ απλά ψάχνει να σκοτώσει. Δεν κάνει task, απλά τσεκάρει δωμάτια και φεύγει. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Οπ, κάποιος έκλεισε τα φώτα, αλλά η φωτεινή ήταν εδώ. Κι άλλα καλώδια. Σου φτιάξω ένα καλώδιο.
Πρέπει ο δολοφόνος να έχει σκοτώσει τους πάντες, αλλά τουλάχιστον έχουμε σωστό ηλεκτρισμό. Έχει σκοτώσει και τον Ταγίλα. Πρέπει να είναι ο Βουσκός, δεν είδα ποιος τον σκότωσε. Θα ανεβεί ο Πάνος Ντέν να βρει το πτώμα. Το βρήκε. Άρα δεν είναι ο Πάνος. Εδώ είσαι. Πού βρέθηκε το πτώμα, παιδιά. Λοιπόν, ήταν στο engine. Και εγώ έτσι κι αλλιώς θα το έκανα με emergency, αλλά τώρα είμαι σίγουρος είναι ο Βουσκός. Συμφωνώ. Γιατί είσαι σίγουρο, περιμένετε. Γιατί... Περίμενε, άμα θες να το αιτιολογήσω. Γιατί ήσουν ο μόνος που ήσουν αριστερά με τους υπόλοιπους, κλειδώθηκαμε στο δωμάτιο, είδα το πτώμα, εσένα δεν σε είδα. Ο Βοσκός προσπαθεί να δικαιολογηθεί, αλλά δεν τα πάει πολύ καλά, τον έχουν καταλάβει. Τον έχουν καταλάβει φουλ. Τσεκάρω τα δωμάτια, δεν είναι ότι... Πουθενά, έκανα 100 κύκλους, τους βρήκα όλους συνέχεια, εσένα δεν σε είδα πουθενά. Εντάξει, μπορεί να είχαμε ανάποδη πορεία, δεν λέει κάτι αυτό. Τους γιατί κοιτάς τα δωμάτια, φίλε, σκέφτεσαι να τα αγοράσεις. Να τα νοικιάσω. 3-3, impostor, πρέπει να το παίξω τώρα. Έχει κρύο εδώ στον άλλο κόσμο. Πάντως ο Αλακούν μάλλον ήταν γιατί μια φορά. Ήμουν στο admin και κάποιος με είδε τελευταία στιγμή πριν. Ναι, ναι, εγώ. Ωραία. Δεν θέλω να πάω στο φως. Φύζω κόκορα γιατί τα που είναι. Για να δούμε, τα βρήκαμε. Ελά. Ναι! Εκδικηθήκανε το θάνατό μου! Δεν πέθανε. Γιώργο, πεθάναμε για την ομάδα. Δεν πέθανα χωρίς λόγο. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ που ήμουν πτώμα και έκανα τα task εκεί με τα καλώδια. Βοηθάει. Αυτό είναι καλό να τα κάνω. Ναι, ναι. Α, οκ, πρέπει. Είσαι σαν φύλακας άγγελος, ναι. Είμαι, όχι σαν. Μυρίστηκα κατευθείαν. Μπράβο, ομάδα. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Σα το είπα, ο Πάνος τους βρίσκει όλους. Είναι FBI. Ο θάνατός μου έδωσε λύτρωση. Εγώ πάντως είμαι πολύ. Γιατί δεν είμαι ποτέ impostor. Αν δεν πήγαινε να ψηφίσει το Βαγιάτα, δεν θα σε έκανα σας. Αλλά ψήφισε το Βαγιάτα, ήταν ο πιο αθώος. Γιατί ήμουν μαζί του και ο καημένος ήταν στα χαμένα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, απλά περιφέρω. Και λέω, δες εδώ πάει για το ρε, εύκολο. Προσπέρασε το πτώμα, ρε. Ήταν τέλειο. Ναι, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι ήταν αυτό το κοτόπουλο το πτώμα. Ναι, και το κατηγορούσατε από το σοκ. Γιατί το πτώμα είναι ένα κοτόπουλο. Έλα να μην πω στο δεύτερο. Βγήκα από την καφετέρια και στο διάδρομο. Πάλι crewmate! Δεν είμαι ποτέ impostor! Φέρε να πούμε! I'm a savage. Πα! Με σκοτώσανε, με κυνηγούσε! Το ήξερα! Πώς πέθανα έτσι! Αλλά δεν θα του το δώσω. Δεν βλέπω, ε. Θα πάω και θα κάνω όλα τα task. Όχι το streamer, ρε παιδιά, όχι το streamer. Βρήκα τον Βαγιάτα μέσα στο Medbay και ήξερα ότι θα τον βρω εκεί πέρα. Βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ, η μόνη φορά που πέτυχα κάποιον μόνο του να περιμένει είναι ο Αλεκούν. 3, 2, 1. Μπορεί και να είναι λάκια. Παιδιά, δεν είχαμε χρόνο για πολλά. Συγγνώμη. Δεν τη γλίτωνε όπως και να έχει. Πάμε, παιδιά, άλλος ένας έχει μείνει να βρούμε. Ακολουθώ εδώ τον δολοφόνο, τον τεκίλερ που με σκότωσε. Ψάχνει εδώ κανένα θύμα του. Όχι, ο Αλεκούν εδώ είναι ολομόναχος. Όχι, είδε ότι έχει κι άλλους εδώ. Θα κάνει ντεμέκ ότι κάνει task. Αυτό κάνει, κάθεται εκεί να κάνει τα task. Δεν έχει βρει κανέναν να είναι μόνος του. Κάθονται όλοι μαζί. Προσπαθεί να βρει κάποιον που να είναι ολομόναχος ή έστω να κάνει ένα σαμποτάζ. Άμα βρει έναν μόνο θα τον καθαρίσει. Α, δεν έχει πεθάνει άλλος δολοφόνος. Μου έσπασε και το λαιμόδι, με σκότωσε απλά. Πες το, πες ποιος λοιπόν, είναι. Λοιπόν, The Killer παίζει να κάνει event εκεί στο admin. Από το admin σε βγάζει στο storage, κάπου από εκεί κάτω. Εγώ στις κάμερες τον είδα και να μπαίνει και να βγαίνει πάντως. Δεν έκανε event, θα τον έβλεπα. Ωραία, εγώ ήμουν μέσα στο admin μαζί με τον Αλεκούν και το The Killer. Ωραία. Βγήκα από την πόρτα, ξαναμπήκα μέσα και ήταν μόνο Αλεκούν. Οπότε μόνο event παίζει να κάνει. Λοιπόν, εγώ έκανα και τα δύο emergency, ρε παιδιά, αρχικά. Κατά πάσα πιθανότητα είναι ο The Killer, ακούστε με, γιατί εσένα, Αλεκούν και Βοσκό, εκτός από ότι ήμασταν και μαζί πολλές φορές, σας είδα και από τις κάμερες, παρεούλα 2-2 πηγαίνατε. Οπότε θα είχατε σκοτωθεί. Η Φωτεινή σε μια φάση με είχε εκεί μόνο μου στο security που έβλεπα τις καμερούλες και δεν με σκότωσε. Σωστά, Φωτεινή. Άρα με τη μέθοδο είναι ο The Killer. Στον άλλο κόσμο δεν έχει κάμερες. Ναι, ok. Τα emergency ποιος θα κλείνει, πείτε μου, γιατί είναι κουλό αυτό που λες τώρα. Όχι, δεν είναι. Το έχω κάνει κι εγώ. The Killer δεν ξέρω πώς το. Κι εγώ πάντα κλείνω τα emergency. Και σαν υπόστο. Ποιος το έκανε το πάνω. Εγώ αυτό με εγώ. Γιατί είπε πριν ότι τα έκανε και τα δύο. Τώρα γαμήλωστε τα φώτα. Εγώ, Φωτεινή, αρχικά δεν σε έχω δει ποτέ. Πάμε πάμε στο επόμενο. Τεκίλα! Τεκίλα, ψήφισε και στον εαυτό σου. Εμένα ψήφισε. Το έχεις κάνει προσωπικό. Ο Τεκίλα. Και...
Κατηγορώ τον Βοσκό. Και έφαγα τον κόκορα για το σκοπό της νίκης. Αχ, συγγνώμη. Τον έδωσες και καλά, ξέρω εγώ, κόκορας αυτός είναι. Δεν είχα καμία ανάμειξη, εκείνε το κύλι, ήμουν μαζί με Αλεκούν. Έκλεινε πάντως τα emergency. Γιώργο μου, sorry, εγώ σε καθάρισα. Δεν παίζω, θα κάτσω εδώ στην άκρη να έρθει κάποιος να με σκοτώσει, δεν με νοιάζει. Βαρέθηκα, δεν παίζω. Θα κάνω μόνο βόλτες, μπας και βρω κανένα πτώμα. Είναι Βαγιάτας που λέει, δεν είμαι impostor, πάμε ξανά. Κάτι τέτοιο. Έχω άλλο. Ερχόμουν κοντά σου, μπας και με σκοτώσεις. Είναι ο μόνος που δεν έχει γίνει impostor, ε. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο, ναι. Ψηφίζω τον εαυτό μου. Άρα που ρίχνουμε. Βάλε, πάμε, κάνε άλλο, ξέρω εγώ τώρα. Έχουμε παίξει πολύ καλά ματσάκια, δηλαδή τώρα τζάμπα. Άντε, ψηφίστε ό,τι θέλετε και μετά ας παίξουμε ένα. Συνεχίστε να παίζετε, ας τελειώσουμε αυτό, δεν πειράζει. Θα είμαι στο επόμενο. Ψήφιστε μπαμπά μου, κάντε kills τέτοια. Σε ψήφισαν όλα να μην μιλάς. Ο κόκορας, κατευθείαν βοσκό. Τα και εσύ, εσύ ψήφισες τον εαυτό σου. Έλα, πάμε. Ρε, ρίχτε τα πίσω πλάτα. 30 δευτερόλεπτα πρέπει να περιμένει. Ποιος με έκλεισε εδώ μέσα. Κάποιος θέλει να σε φάει μάλλον. Κανένας δεν με έφαγε, απλά με κλείδωσαν κάπου. Ας με σκοτώσει κάποιος. Γεια, γεια. Σφάχτε. Βρήκα ένα πτώμα, ήταν ο κόκορας ακριβώς δίπλα και δεν πάταγε καν report. Και εγώ ήμουν δίπλα. Περίμενα μήπως με σκοτώσει κάποιος, δεν τελειώνουμε. Δεν έκανε επίθετες report. Να μιλήσω. Ο κόκορας είναι. Εγώ το έκανα, ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Μήπως ήταν ο Βαγιάτας. Όχι, ρε. Τον είδα να ξεκαθάρισμα, το πιστεύω κι εγώ. Κόκορα, Μαρία. Κόκορα, όλοι κόκορα. Γι' αυτό δεν παίζω ποτέ online παιχνίδια. Γι' αυτό δεν παίζω ποτέ online. Μόνο single παίζω, πάντα online. Πω, γαμώ το ακόμα ζούμε. Όχι, σας το είπα, είναι ο Βαγιάτας, σας το είπα. Δεν είμαι εγώ. Αυτό το καλύτερο play της ιστορίας, ρε. Δεν είμαι εγώ. Κι όμως δεν λέμε καλημέρα. Γελάει, γελάει, έλα, σκότωσέ με, να τελειώνουμε. Σκότωσέ με. Έλα, σφάχτε. Σφάχτε. Σκοτώστε. Έχω 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιατί είμαστε όλοι εδώ, αν με σκοτώσει κάποιο. Παιδιά, στον επόμενο γύρο, αν γίνει κάτι τέτοιο, απλά κάντε σαμποτάζ και περιμένουμε 20 δευτερόλεπτα και τέλος. Κυνηγιόμαστε. Α, ναι, σωστά, περιμένετε, μην το κλείσετε. Όχι, είδε ένα πτώμα. Η Μουλάν. Κλακ, κλακ. Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα. Χάχα, το ρίξε στο Βαγιάτα. Ναι, γιατί με βάρεσε έτσι μπαμπέσικα. Καλά πήγε αυτό, Μαρία. Μπράβο, easy win. Τουλάχιστον και. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο, μπράβο. Σαν ανέκδοτο είναι. Πραγματικά, άμα δεν είμαι ούτε αυτή τη φορά, απλά να το λήξουμε. Είναι ένα ανέκδοτο. Δεν είμαι ποτέ impostor. Εντάξει, εκτός άμα το κάνουνε. Ανάμεσά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σκοτώνετε πάντα εμένα. Μπορώ, αλλά έχω βαρεθεί, θέ μου, να περιφέρουμε σαν τον ηλίθιο. Δεν κάνω ούτε καν task πλέον, απλά απεργώ. Παίξτε ένα καλό, μωρέ, παίξε. Ας παίξουμε ένα καλό. Έχουμε παίξει, παιδιά, πολλά καλά έχουμε παίξει. Εγώ ήταν ο Βαγιάτας είναι όμως που δεν είδα. Είδα από εκείνη τη μεριά όμως, είδα να βγαίνει η Φωτεινή να έρχεται. Ήταν η τελευταία που ήρθε στο O2 από κάτω τώρα. Την άφησα, έκανε task και έφυγα εγώ μόνη μου, αλλά την άφησα μόνη τη. Δεν ήταν νεκρή όταν έφυγα, αλήθεια. Εγώ είμαι impostor. Και δεν έχω πει τίποτα. Τι λες, ναι, εντάξει. Αργήσαμε, οι ενισχύσεις άρχισαν, αλλά ήρθαν. Εγώ είχα πάει εκεί αριστερά και καθόμουν. Δεν ήρθε κανείς. Όντως, γιατί δεν σε είδα καθόλου που ήμουν δεξιά. Δεν θα σε υποπτευθώ σε περίπτωση που είσαι να μην στο χαλάσω. Ο Αλεκούν, γιατί αλλάζει συνέχεια στο λες. Για να μπει impostor. Τι έκανε. Είμαι επιτέλους impostor. Θα το παίξω ακριβώς ό,τι έκανα πριν. Εν τω μεταξύ πήγα στην αρχή να του πω ότι δεν είμαι πάλι και θέλω να σταματήσω με το παιχνίδι. Αλλά ευτυχώς το έσωσε η Φωτεινή που είναι και αυτή. Είμαι δολοφόνος μαζί με την Φωτεινή. Η δολοφόνη του Ιφούτ. Ρε φίλε, εμένα και ο Αλεκούν μου κάνει λίγο περίεργα γιατί αυτά τα δύο τάσκου λέει τα έκανα εγώ στο navigation. Τα βέντ, τι κάνουν ακριβώς, δηλαδή σου εμφανίζονται μπροστά σου αυτοί. Είναι σε συγκεκριμένα σημεία. Επίσης το λέει, παιδιά, ξέρει. Αυτό όχι, απλά δεν τα έχετε σχολιάσει. Δεν έχετε σχολιάσει ποτέ ξανά τα βέντ. Τα βέντ τηλεμεταφέρουν από τη μια μεριά του χάρτη στην άλλη κάπως. Έχουν κάποιες στάνταρ διαδρομές. Και μπορεί να τις πάρει μόνο impostor. Τι ψηφίζουμε γιατί μιλούσα εδώ πέρα και το χάσα. Δεν είμαι. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Too soon, too soon. Το εννοώ. Please. Όχι, ρε παιδιά. Άμα δεν είναι αυτή, τότε έχουμε κι άλλους υπόπτους. Μην αγχώνεστε, παιδιά. Φάγανε τη Φωτεινή που ήταν. Την ψήφισα κι εγώ. Την ψήφισα κι εγώ γιατί ήταν σίγουρο. Πάμε τώρα να κάνουμε βόλτες. Για να μην έχει πεθάνει ακόμα Βαγιάτα, παίζει να είναι και ο Τεκίλερ. Ο Τεκίλερ ζει. Όχι. Ρε, όταν μπαίνω στο vent, τι κάνω, πώς περπατάω. Πού έχει, εδώ. Και πώς πάω. Φοβ, μία φορά είμαι και δεν ξέρω καθόλου τι να κάνω. Απλά περιφέρομαι. Δεν το πιστεύω. Δεν θα το σκοτώσω, είδα ότι έχει κι άλλος. Πού είναι άλλη. Ποιος έκανε σαμποτάζ. Γιατί είναι κλειστές οι πόρτες. Ποιος με έκλεισε εδώ μέσα. Τι έγινε, με έχει κλείσει κάποιος ένα δωμάτιο 130 ώρες. Ο κόκορας είναι. Γιατί. Και εγώ αυτό πιστεύω. Βγήκε από το medbay ενώ δεν τον είδα ποτέ να μπαίνει στο medbay. Πάμε ψηφίζουμε για να πάμε παίξουμε άλλο. Πώς θα δεις να βγαίνει από το medbay αφού δεν φτάσαμε μαζί. Από κάμερες, στιγμή, από κάμερες. Ψηφίζουμε. Απλά μπήκα και βγήκα για να τσεκάρω. Δεν μπήκες ποτέ. Τώρα τσακώνονται μεταξύ τους. Δεν έχουν ιδέα ότι είμαι εγώ. Άντε ψήφισε μετά για να παίξουμε άλλο. Βαγιάτας εσύ που αν ήταν ο Βαγιάτας άξιος νικητής. Νίκησα! Βαγιάτας με ψήφισε στο πρώτο δευτερόλεπτο, άκουγα. Να το εξηγήσω. Τους αφήνω να το χαρούνε. Δεν ήξερα καν πως κάνω σαμποτάζ. Ποιο τα έκανε. Εγώ τα έκανα. Παιδιά, να παίξουμε και ένα καλό, έτσι. Αφήστε το. Ποτέ δεν θα παίξουμε ένα καλό. Όχι, μωρέ, λίγο, ένα καλό. Δεν με νοιάζει, λες τώρα. Εγώ κέρδισα. Εν τω μεταξύ, καθόταν στο τέτοιο, με κοίταζε, με κοίταζε, με κοίταζε. Λέω, δεν είναι αυτό. Εγώ ξέρω ότι έκανα τα περισσότερα kills που έχουν γίνει. Έχω σκοτώσει πάντες. Ξεκάθαρα, παιδιά, τον έβλεπε να σκοτώνει εμένα και στα καπάκια. Πάει και σκοτώνει κι άλλο. Μπαίνει σε φέτ, βγαίνει, σκοτώνει, κάνει και εμεί δεν. Έτσι είναι, όποιον βλέπω τον έσφαζα και πήδαγα σε event μέσα, αυτό. Και έμεινε και μόνος του, τη Φωτεινή τη βγάλαμε. Σαν ταινία Ταραντίνο ήτανε. Αυτό ήταν το παιχνίδι, ελπίζω να σας άρεσε. Κλείσαμε και με εμένα δολοφόνο, κέρδισα ή με αφήσα να κερδίσω. Κάτι τέτοιο, μην ξεχνάτε πως μπορείτε να κερδίσετε το φαγητό σας για μία ολόκληρη εβδομάδα δωρεάν από το eFood. Πώς, κάνοντας like στο βίντεο, αφήνοντας με comment ποιος θεωρείτε ότι ήταν ο καλύτερος παίχτης και φυσικά subscribe στο κανάλι. Γεια χαρά από μένα, πείτε γεια παιδιά. Bye! Bye! Bye. Bye. Εντάξει, το ξέρω ότι με αφήσατε, δεν γίνεται να με καταλάβατε. Ναι, δεν σε καταλάβουμε, ρε. Αρχικά είπες ότι ήσουν αριστερά, ενώ είχε αριστερά πτώμα. Δεν λέμε. Με είδες εγώ πώς το μύρισα, ρε, το ακουαφόρτε. Το μύρισα, λέω, είναι η Φωτεινή και ο Βαγιάτας, δεν είδα. Αλλά αρχίζει και λέει και κλαίγεται και πάμε ξανά και κοίτα, εγώ νόμιζα ότι αυτό πρέπει να κάνω να τρέχω και απλά να σφάζω όποιον βλέπω να στέγεται μόνο. Εν τω μεταξύ, full contra ρόλος, ξέρω εγώ 10 παιχνίδια, δεν είμαι πάλι impostor στα τελευταία. Άντε, βρε, παιδιά, να παίξουμε. Την παρέα.